Βάσο, καλημέρα. Σε βλέπουμε, σε ακούμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, από τη θερμή Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά τη Cisco. Θυμίζουμε ότι η Cisco και η Pfizer είχαν σύρει το χώρο των επενδύσεων αμερικανικών και γενικά διεθνών κολοσσών στη Θεσσαλονίκη. Πλέον λοιπόν η Cisco Ελλάδος ενισχύει το αποτύπωμά της στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς επεκτείνεται η δραστηριότητά της, καλύπτοντας πλέον τις χώρες των Βαλκανίων. Πολύ σύντομα λοιπόν, από την 1η Αυγούστου του 2023, η Σερβία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο τελούν υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, του κ. Αντώνη Τσιμπούκη. Είναι μια σημαντική είδηση και ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σε σχετική δήλωσή του τονίζει ότι την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο για τη χώρα μας όσο και για ολόκληρη τη Βαλκανική, όπως επίσης και ότι αυτή η κίνηση αποτελεί μια ακόμη ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, καθώς αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας μας στο παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας και στην πολυδιάστατη στρατηγική της Cisco. Μάλιστα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης για το ελληνικό τμήμα της Cisco και την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων προς τα Βαλκάνια. Mm-hmm, να πάμε ακριβώς στο άλλο θέμα τώρα, Βάσο, που έχει να κάνει με τη βιομηχανική περιοχή και τις νέους κανόνες. Ακριβώς. Υπάρχει έτσι μία αναστάτωση τόσο στο Εμπορο-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης όσο και στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στη ΒΠΕΣ Ίνδου, που θυμίζουμε ότι είναι, νομίζω, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας. Αυτή η αναστάτωση έχει να κάνει με το νόμο 4982 του 2022 που αφορά την διαχείριση των επιχειρηματικών πάρκων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το νόμο, πρέπει να συσταθούν κάποιες επιτροπές, επειδή όμως για να κάνουν κανονισμούς λειτουργίας, ήδη όμως οι επιχειρήσεις είναι σε σχετική διαβούλευση, διάλογο με την ΕΤΒΑ, ΒΠΕ για τέτοιους κανονισμούς λειτουργίας. Γενικά υποστηρίζουν και το ΕΒΕΘ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων της ΒΠΕ ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες και φοβούνται ότι θα υπάρξουν προβλήματα για τις επιχειρήσεις και ζητάνε διευκρινήσεις και ή να αλλάξουν κάποια πράγματα σε αυτό το νόμο σε ό,τι αφορά τα ήδη λειτουργούντα επιχειρηματικά πάρκα στη χώρα. Δηλαδή να γίνει διαφοροποίηση για τα καινούργια, που ξέρουμε ότι ετοιμάζονται καινούργια επιχειρηματικά πάρκα, αλλά και σε σύγκριση με τα παλιότερα, όπως είναι φυσικά η ΒΠΕ της Σύνδου. Μάλιστα. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΠΕΘ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής της Σύνδου, ο κ. Αναστάσιος Πολυζωίδης, έκανε έτσι και μια δήλωση που είναι λίγο αυστηρή. Λέει ότι πριν μερικούς μήνες η ψήφιση του νόμου 4982 του 2022 για τις βιομηχανικές περιοχές μας δημιούργησε αρχικά μια αίσθηση αισιοδοξίας λόγω των αρκετών θετικών του ρυθμίσεων για τη βιομηχανική παραγωγή στη χώρα μας. Αλλά σήμερα διαπιστώνουμε ότι μέσω αυτού του νόμου δημιουργούνται προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει εργαλειοποίηση στα όρια της κατάχρησης του συγκεκριμένου νόμου από τους διαχειριστές των ΒΠΕΘ. Ζητείται η άμεση δραστηριοποίηση για αυτό το θέμα του κυρίου Σκρέκα. Ωραία. Για να πάμε και τώρα και στο τελευταίο θέμα. Πρώτη μέρα των εκπτώσεων. Πρώτη μέρα των εκπτώσεων χθες. Βέβαια, λίγο μόνο δεν δούλευε και χθες η αγορά. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματικά είχε κατακλειστεί από κόσμο. Βέβαια, δεν ήταν όλοι με σακούλα στα χέρια. Έχετε και καύσωνας, οπότε θα είναι λίγο δύσκολο να αποτιμήσουμε σωστά την πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων, γιατί κατά κανόνα κάθε χρόνο η πρώτη εβδομάδα πηγαίνει καλά και μετά έρχεται η κοιλιά και συνήθως τα τελευταία χρόνια δεν πηγαίνουν και τόσο καλά οι εκπτώσεις, τουλάχιστον σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολλοί κόσμος λοιπόν χθες στο κέντρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ψώνησε ο κόσμος, αλλά η εικόνα, η συνομιλία που είχαμε με εμπόρους του κέντρου, αλλά και εδώ στην Καλαμαριά, ήταν ότι okay, καλά πήγε, αλλά θα μπορούσε και καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Καλή συνέχεια. Και εγώ. Καλή συνέχεια.